Πάμε τώρα στον Γιάννη Καντέλη. Γιατί, όπω σα είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή, ο Πρωθυπουργό έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα στον αντένα. Να δούμε τα σημαντικότερα σημεία αυτή τη συνέντευξη. Γιάννη Καντέλη, μαζί μα. Έλα, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Με τον κύριο Μητσοτάκη να βάλει στο πολιτικό κομμάτι κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εξίσου για την φορολογική πολιτική την οποία θέλουν να ακολουθήσουν, μίλησε εκ νέου για μια κρυφή ατζέντα που αποκαλύπτεται από αυτά τα κόμματα λόγω της πίεσης πλέον που τους ασκείται προγραμματικά και να πάρουν συγκεκριμένη θέση σε ζητήματα με τον mm. κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι ο ίδιος επιδιώκει αυτή την συζήτηση σε προγραμματικό επίπεδο διότι ο ίδιος δεν έχει κρυφή ατζέντα και ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία δεν έχουν κάτι να κρύψουν από τους πολίτες. Έκανε αναφορά στον κύριο Τσίπρα, μάλιστα ρωτήθηκε για το τι θα τον Βούλευε, ε, μετά από μια τέτοια ήττα, αν κατάφεραν να βγουν για ένα ποτό, οι δυο του. Είπε ότι αυτό είναι μια προσωπική του υπόθεση. Άφησε ε, να φανεί ότι είναι λογικό να θέλει να συνεχίσει σε αυτή τη φάση τη μάχη για τι δεύτερε εκλογέ. Αλλά ε, χωρί να το λέει ευθέω, αν ε, ε, είπε ότι ο, ε, ο ίδιο θα παρετούνταν στη συνέχεια από την ηγεσία ενό κόμματο. Με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει και για άλλα ζητήματα, ακόμη και για το ότι δεν πίνει ρακέ στις περιοδίε που κάνει. Προσποιείται ότι πίνει, όπω είπε χαρακτηριστικά. Να το δούμε αυτό το απόσπασμα, να το έχουμε. Για να το δούμε αυτό με τη ρακή που λέει ο Γιάννη. Δεν πίνω. Προσποιούμε ότι πίνω. Ναι. <laughs> προ... προ... <laughs> <laughs> προ... Μ' άρεσε φαντάσεις... καλά σου. Ανάπεινα πέντε ρακές και μετά να πρέπει να βγάλω και ομιλία. <laughs> ε, όταν ήμουν μικρό και ο πατέρα μου έκανε προεκλογική εκστρατεία στην Κρήτη το 89, είπα ότι θα τον ακολουθήσω και θα πίνω ό,τι πίνει. <laughs> 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 Στι 12 η ώρα είχα φύγει. Ήμουνα κάπου αλλού. Ε, οπότε κατέληξα ότι εγώ μάλλον δεν έχω τη σύγχυση αντοχή. Μάλιστα. Γεια Γιάννη. Λοιπόν, απάντησε στο ερώτημα περί και τι κατηγορίε για ηγεμονία με αυτά τα ποσοστά που εκτοξεύονται από του πολιτικού αντιπάλους, Είπε ότι αυτό είναι παράξενο να προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ειδικά γιαθώ έχει πακερδίσει τρει φορές μεταπολίτευση με ποσοστά πολύ πάνω από το 40%. Α, είτε αυτό αφορούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου, είτε αφορούσε τον Κώστα Σιμίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου. Α, με τον α, κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται και σε ζητήματα πολιτική, να κάνει ιδιαίτερη να γίνει μια ιδιαίτερη συζήτηση για την τραυματική όπως τη χαρακτήρισε εμπειρία των τεμπών και την προσπάθειά του να αλλάξει πράγματα και αυτό είπε είναι το καθήκον από εκεί και πέρα κανένας δεν μπορεί να γιατρέψει την πληγή για αυτούς τους γονείς. Μες. Γιάννη ευχαριστούμε πολύ να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ.